Το κοριτσάκι μου έδωσε η λόγο μου. Καλό δε αυτό τσιμπούκι, μη σου χωρετώ, ανεβαίνει από πάνω, φιλιά στα μισιά, ηλεκτρική. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Σε αποτάσεις και μετάσεις κολεράκι. Η Φέη δεν γεννήθηκε γυναίκα και δεν κάνει μια συνηθισμένη δουλειά. Στη Συγκρού έρχεται από τις 11 το βράδυ. Το πεζοδρόμιο για τη Φέη θεωρείται επάγγελμα και θα επιθυμούσε γι' αυτό να την προστατεύσει η πολιτεία. Το κάθε νομοσχέδιο δεν είναι απαραίτητα να προστατεύει τον πολίτη και πόσο μάλλον όταν αυτόν το θεωρεί μειονότητα. Εμάς μας θεωρούν μειονότητα. Λοιπόν, σίγουρα δεν θα θέλουν να μας προστατεύσουν. Αλλά όχι όμως ότι θέλουν να μας βάλουν και στην άκρη. Τώρα γίνεται ένα σύλλογο. Με εμάς, είναι αρκετά κορίτσια στο σύλλογο και κοιτάμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Δεν είχε γίνει τόσα χρόνια, ήταν μεγάλο λάθος μας. Ποτέ δεν είναι αργά. Στη Συγκρού η πορνεία είναι παράνομη. Αποτελούν εξαίρεση κοπέλες που είναι δηλωμένες ως εκδιδόμενες και κάνουν πεζοδρόμιο ή δουλεύουν σε νόμιμους οίκους ανοχής. Τα νόμιμα σπίτια στην Αθήνα είναι περίπου 300. Τα περισσότερα είναι βρώμικα με εξαντλητικές συνθήκες εργασίας. Πιστεύω ότι ακόμα και οι νόμιμα εκδιδόμενες δεν βρίσκονται ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο υγειονομικής φροντίδας. Οι παράνομες ουσιαστικά είναι έξω από κάθε πλαίσιο, πέρα από το κάθε πλαίσιο και αυτή τη στιγμή μάλλον με το ΚΕΕΛ ίσως μπει μπρος μια έρευνα να δούμε ακόμα περισσότερο τι στην ευχή μεταδίδεται και αν μεταδίδεται από αυτή την κατάσταση. Μεταδίδεται το AIDS, μεταδίδεται η υπατήτιδα. Ο πελάτης όμως πάνω στις κάψες του έχει κάθε διάθεση να το διακινδυνεύσει. Επίσης ο Έλληνας πελάτης δεν θέλει προφυλακτικό. Και αυτό πάλι πάνω στις κάψες του. Οπότε θα χρειαστεί μια πολύ σοβαρή πολιτική. Ας μην μιλάμε τώρα για επιτροπές που θα συσταθούν για να μελετήσουν το θέμα. Είναι πολλά μικρά απλά πραγματάκια. Ο επίκουρος καθηγητής Παντίου, Γρηγόρης Λάζος, ερεύνησε σε βάθος την παράνομη και νόμιμη πορνεία στην Ελλάδα. Τσιμπουκάκι, μουλάκι, μοναδιστό, που πάνε στρατιωσήματα είναι τέλειο. Αστεράκι. Για τον κύριο Λάζο, η πορνική πελατεία είναι συνεχώς αυξανόμενη και ξεπερνά κατά πολύ το 1 εκατομμύριο σε σταθερή βάση. Ενώ ο τζίρος αγγίζει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Η μαζική είσοδος κοριτσιών από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη για καταναγκαστική πορνεία κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια. Η παράνομη πορνεία δείχνει να επηρεάζει σημαντικά τον τζίρο των οίκων ανοχής. Επηρεάζει τη δουλειά μας. Έχουν φύγει πάρα πολλοί πελάτες από εμάς. Έχουν πάει στις παράνομες. Ξανάρχονται σε εμάς γιατί οι πελάτες είναι οι ίδιοι και κάνουν κύκλο. Και με το σκεπτικό ότι η παράνομη πορνεία δεν ελέγχεται ιατρικώς και έχει έξαρση των αφροδυσίων νοσημάτων, αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις σε εμάς. Φοβόμαστε. Φοβόμαστε με τη δουλειά που κάνουμε με τον κόσμο. Η Ρίτα εργάζεται στο σπίτι της Δήμητρας και οι δύο ανήκουν στο Σωματείο Εκδιδόμενων Γυναικών και μπορούν να περιγράψουν με σαφήνεια τα προβλήματά τους. Αυτός ο νόμος που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 1999 καθιστά παράνομους όλους τους νόμιμους οίκους ανοχές της Αθήνας. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είμαι εκδιδόμενη, έχω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αλλά εργάζομαι παράνομα. Ακριβώς η αλλαγή της νομοθεσίας για να πάψει αυτή η μη παράνομη κατάσταση ήταν το αντικείμενο της πορείας που πραγματοποίησε τον Απρίλιο ο Σύλλογος Εκδεδομένων Γυναικών. Η σημερινή κυβέρνηση κάναμε την πορεία μας, μας δέχτηκε ο κύριος Ραγκούσης, συζητήσαμε για τα προβλήματα, καταθέσαμε τα γνωμοδοτικά που έχουμε του κυρίου Λιβιζάτου, του συνηγόρου του πολίτη, της πρώην ΚΕΔΚΕ, της νυν ΚΕΔΚΕ. Πολλές συνεννούν στο να τροποποιηθεί ο νόμος. Ο νόμος αυτός, το μόνο πρωτοπόρο που έχει είναι ότι εκτός από εμάς, τις γυναίκες, μπορεί να εκδίδεται οποιοδήποτε. Κατά τα άλλα, καταπατείται το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ανάπτυξη οικονομικής ελευθερίας και να μην σου πω άλλα. Η Δήμητρα είναι πολλά χρόνια στο επάγγελμα. Μια συνειδητή επιλογή που το νομοθετικό πλαίσιο δεν ρυθμίζει επαρκώς. Τα 200 μέτρα στην ακτίνα είναι απαγορευτικά. Το δικό μου, στο φέρνω σαν παράδειγμα, λειτουργεί από το 1956 κανονικά. Μέχρι το 60 σαν καρσονιέρα και από τα 60 και πέρα κανονικά ως οίκος ανοχής. Και έχει άδεια από το Βασίλειο της Ελλάδος. Mm-hmm.
Εδώ έχουν έρθει άντρες οι οποίοι ξέρεις ήταν πιτσιρίκια και κάνανε τη μαναβική και φέρανε ψώνια και τους δίνανε χαρτζιλίκι και κοπέλες τότε. Πώς αξιολογεί η Δήμητρα σήμερα το επαγγελμά της? Βάλετε από παντού. Ανθεί η παραπορνεία και βάλετε η νόμιμη πορνεία. Μπάχαλο γίνει, το 9% είναι παραπορνεία. Εμείς είμαστε το 10% οι νόμιμες. Γιατί με το νόμο αυτό έχουν περισφύσει πάρα πολλά αρνητικά ιόντα στο χώρο μας. Και έχει αυξηθεί το trafficking, αν δείτε στατιστικές. Εμείς σαν σωματείο ζητούμε όλες να βγάλουμε τις άδειές μας των νοικημάτων. Και όσοι ασχολούνται με το επάγγελμα να έχουν ή μπλοκ παροχής υπηρεσιών ή ταμιακή μηχανή του χώρου. Τα αργά αντανακλαστικά των αρχών και η αναλγησία στη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των παράνομων κυκλωμάτων πορνείας δεν αποτελούν κίνητρο για τις γυναίκες θύματα να καταφύγουν στις αστυνομικές αρχές. Γιατί οι αρχές μπορούν να προσφύγουν πάρα πολύ εύκολα σε πολύμορφη κατάχρηση εξουσίας. Από σεξουαλική κατάχρηση μέχρι οικονομική κατάχρηση μέχρι μορφές σαδισμού σε βάρος αυτών των γυναικών ή χειραγώγησής τους επειδή είναι απροστάτευτος. Στους περισσότερους οίκους ανοχής δεν επιτρέπεται είσοδος στους αλλοδαπούς. Η Ρίτα θεωρεί ότι είναι επικίνδυνη. Δημιουργούν προβλήματα. Έχουν τελείως διαφορετική νοοτροπία και ειδικά πάνω στο σεξ οι περισσότεροι θέλουν χωρίς προφυλάξεις. Και είναι και επικίνδυνοι. Έχουν σημειωθεί πάρα πολλές κλοπές από αλλοδαπούς πελάτες. Η Face της Συγκρού έχει άλλου είδους πελατεία. Σε εκείνη απευθύνονται κυρίως Έλληνες. Τα άτομα που περνάνε είναι δύο λογιών. Τα άτομα που περνάνε για να δούνε, γιατί όπως και να γίνει, είμαστε κάτι διαφορετικό. Και θέλει να το δει ο άλλος αυτό το διαφορετικό. Και υπάρχουν και άτομα που έρχονται εξ επί τούτου να πάρουν κάποια κοπέλα. Υπάρχει και το τρίτο άτομο, το οποίο περνάει για το χαβαλέ, αλλά βάζει στο στόχο μια κοπέλα και ξαναπερνάει μόνο του και την παίρνει. Σε μια χώρα που ακόμη και η ομοφιλοφιλία αποτελεί θέμα ταμπού, η ΦΕΗ είναι τυχερή γιατί ζει με τους δικούς της. Επειδή ζω με τους δικούς μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα και είχα την επιλογή να διαλέγω εγώ τον κόσμο που πηγαίνω και όχι να με διαλέγει μόνο αυτός. Στην ουσία θα διαλέγουν, αλλά κάποια στιγμή διαλέγεις και εσύ. Εντάξει, σίγουρα δεν πηγαίνω όσους θέλω εγώ μόνο. Πηγαίνουμε και με άτομα που δεν μ' αρέσουν, αλλά με άτομα τουλάχιστον να μην έχω πρόβλημα το να μου τύχει κάτι. Το κράτος όμως και η ελληνική κοινωνία δεν δείχνουν να αντιμετωπίζουν ανοιχτά ένα επάγγελμα που θεωρείται το αρχαιότερο. Είμαστε το αρχαιότερο επάγγελμα. Εξυπηρετούμε τα ψυχοσωματικά των ανδρών και είμαστε απαραίτητες για την ελαστικότητα του κοινωνικού ιστού. Το λέω εύσχημα για να μην το πω χοντρά. Η κρίση επηρεάζει πάρα πολύ τεράστια. Έχει την ψυχολογία. Και να ξεσκάσουν και να χαλαρώσουν. Μα αυτό δεν προσφέρουμε. Παροχή υπηρεσιών είμαι. Και το λέξεις πορνείο δεν είναι ξαπλώνεις τον άσκελο και ανοίγεις τα πόδια σου. Είναι σύνθετο το θέμα.